Σε κάθε βίντεο το μουσί θα είναι διαφορετικό. Αν αυτό το βίντεο που κάνουμε σήμερα δεν πάει στο Θεό, να μην με λένε Γιώργο. Το πιο συχνό φαινόμενο σε ερώτηση σε Instagram, YouTube, Twitch, παντού όπου έχετε έρθει, είναι πώς θα περάσω φωτογραφίες όλες από το iPhone στον υπολογιστή. Σας έχω την πιο εύκολη λύση, τον πιο εύκολο τρόπο, χωρίς κανένα απολύτως πρόγραμμα. Σήμερα θα δούμε πώς. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα, όπως βλέπετε, έχουμε παρέα. Ο Λευτέρης γύρισε. Ήτανε με τη Λαμπρινή κάπου στις Μπαχάμες. Έπρεπε επιτέλους να επιστρέψει. Έχει λείψει σχεδόν ένα χρόνο. Όχι χρόνο, λιγότερο από χρόνο, αλλά δεν έχει σημασία. Επιτέλους γύρισε. Σταμάτησε τα αγκομενικά του Λευτεράκου. Οπότε, όσοι ξέρετε από παλιά τον Λευτέρη, έχει επιστρέψει πίσω. Δώστε ένα κάτω στα σχόλια μια καλησπέρα στο Λευτέρη. Λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν κι άλλο για βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Όλα τα link θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή. Ξέρεις πολύ καλά, ειδικά αν είσαι από τους παλιούς, προφανώς. Και dimijo.gr και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips φυσικά για την αγαπημένη μας εταιρεία. Σήμερα σας έχω ένα πάρα πολύ δυνατό βίντεο. Το σημερινό βίντεο πραγματικά το έχετε ζητήσει όλοι. Και επιτέλους βρήκα τη λύση και θα σας πω τον τρόπο. Θέλω όμως το εξής πράγμα. Όταν θα σας πω τη διαδικασία να την κάνετε κατά γράμμα. Γιατί κάποιοι βλέπετε το βίντεο, το προχωράτε γρήγορα και πάτε στο τέλος του βίντεο και μετά μου λέτε Γιώργο δεν έπιασε. Ναι, γιατί δεν έχεις δει τα βήματα και τη διαδικασία. Μπορεί να δείξω κάτι στην πορεία του βίντεο το οποίο να το χάσεις. Γι' αυτό καλό είναι να πάμε με τη σειρά βήμα-βήμα. Πρώτο και βασικό πράγμα που χρειάζεται είναι ένα iPhone φυσικά, ένας υπολογιστής και ένα καλώδιο USB. USB σε Lightning για να μπορέσουμε να συνδέσουμε το κινητό μας με τον υπολογιστή μας. Δουλεύει και σε Windows και σε Mac. Σε Mac βέβαια φυσικά η διαδικασία γίνεται πολύ πιο εύκολη, αλλά γίνεται και με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, γιατί με το Mac μπορείς να τις περνάς και διαφορετικά γιατί συνεργάζεται το οικοσύστημα γενικότερα μεταξύ του. Ο σκύλος δεν ξέρω αν ακούγεται που γαυγίζει. Παίζει. Τώρα βρήκε να γαυγίζει. Λοιπόν, okay. Πρώτο και βασικό πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να κλείσουμε τις φωτογραφίες iCloud. Δηλαδή, να μην στέλνει φωτογραφίες στο iCloud το κινητό μας. Δηλαδή, να τις κρατάει μέσα στο τηλέφωνο ατόφιες. Αυτό θα μου πεις είναι καλό ή κακό, είναι ασφαλές ή δεν είναι. Είναι ασφαλές, αλλά πρέπει να κάνετε backup συχνά. Δηλαδή, να το κάνεις και κάθε μια φορά το μήνα να κάνεις ένα backup το κινητό σου στον υπολογιστή σου. Καθώς μπορεί το κινητό σου να χαλάσει και μετά είχαμε. Βασικό και κύριο πράγμα επίσης είναι το ότι αν σε περίπτωση χαλάσει το κινητό σου μπορείς να κάνεις ανάκτηση από iPhone, δηλαδή να περάσεις όλα τα πάντα από το ένα iPhone στο άλλο iPhone, οπότε να περάσουν και φωτογραφίες. Οπότε who cares. Αλλά αν σπάσει η οθόνη ή αν καεί καταστραφεί το τηλέφωνο, τότε είχαμε. Το iCloud είναι λίγο πιο ασφαλές, πολύ πιο ασφαλές, ακραία ασφαλές βασικά, σε αυτή την περίπτωση, καθώς αν σε περίπτωση αποθηκεύεις το iCloud, προφανώς αν αγοράσεις ένα καινούριο τηλέφωνο θα περάσουν από το iCloud γιατί θα κάνεις ανάκτηση από iCloud. Αλλά δεν μπορείς να τις κάνεις backup εύκολα, καθώς ανεβαίνει στο iCloud και κατεβαίνει ένα preview μέσα στο κινητό σου για να μην σου κρατάει και χώρο. Ο σκύλος θα βγάλει όλο του το έντερο σήμερα. Λοιπόν, πρώτο και βασικό πράγμα που χρειάζεται είναι να πάμε επάνω στη φατσούλα που έχει το όνομά μας, να το πατήσουμε και εδώ πέρα θα μας βγάζει το iCloud. Εγώ έχω 200 GB και έχω οικογενειακή χρήση με τους δικούς μου, οπότε μοιραζόμαστε το iCloud. Κάποια στιγμή άρχισε το iCloud να γεμίζει σε σημείο το οποίο με εκνεύριζε, καθώς με βγάζει συνέχεια το μήνυμα. Απελευθερώστε χώρο, αυτό το σπαστικό μήνυμα που έρχεται σε όλους. Οπότε αγανάκτησα και λέω, πατάς ένα delete τις φωτογραφίες και τελείωσε. Οπότε εγώ τώρα έχω το λιγότερο χώρο, ενώ είχα τον περισσότερο, έχω το λιγότερο χώρο, καθώς έχω 23.000 στοιχεία περίπου μέσα στο iPhone. Έχω 23.000 φωτογραφίες και γύρω στα 1.800 με 2.000 βίντεο. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι ένας χρήστης ο οποίος έχω αρκετά δεδομένα μέσα στο τηλέφωνο, ειδικά στις φωτογραφίες και βίντεο. Οπότε αν το έχω κάνει εγώ, τότε θα το κάνεις και εσύ. Πάμε λοιπόν στο iCloud και εκεί πέρα που λέει φωτογραφίες, θα πάμε και θα πατήσουμε φωτογραφίες iCloud. Όχι, ροή φωτογραφιών. Όχι, κοινόχρηστο άλμπουμ. Όχι. Τα σβήνεις όλα αυτά. Μόλις τα σβήσεις όλα αυτά, το iPhone θα σου βγάλει ένα μήνυμα και θα σου γράψει αν θέλεις να κρατήσεις τις φωτογραφίες στο iCloud. Έχεις κάποιες μέρες να τις σβήσεις. Οι μέρες αυτές που έχεις να τις σβήσεις είναι περίπου 15 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω 2 εβδομάδες σου δίνει. Θα σου βγάλει το μήνυμα και την ειδοποίηση ακριβώς. Οπότε δεν αγχώνεσαι. Και δεν έχω ανοίξει screen recorder. Είδες, όταν δεν το λέω, δεν το ανοίγω. Οπότε δεν έχεις δει τίποτα. Λοιπόν, πάμε ρυθμίσεις.
Και στις ρυθμίσεις πατάμε τη φατσούλα επάνω και στη φατσούλα επάνω πατάμε iCloud. Στο iCloud βλέπετε ότι λέει φωτογραφίες όχι εμένα. Αν το πατήσω λέει φωτογραφίες iCloud όχι, ροή φωτογραφίας φωτο όχι και κοινόχρηστο άλμπουμ όχι. Αυτά τα απενεργοποιούμε. Μόλις τα απενεργοποιήσεις και πας στη διαχείριση χώρου για να δεις τη διαχείριση χώρου, θα σου βγάζει τις φωτογραφίες. Εγώ τις έχω απενεργοποιήσει και από εδώ πέρα τις φωτογραφίες. Δεν υπάρχουν οι φωτογραφίες. Δεν πρέπει να υπάρχουν οι φωτογραφίες. Δεν χρειάζεται. Αλλά εάν πας στις φωτογραφίες, ενώ τις έχω σβήσει καιρό, τώρα οι φωτογραφίες μου είναι όλες εδώ. Δεν έχει χαθεί ούτε μία φωτογραφία από την πρώτη μέρα που έχω πάρει iPhone. Και αυτό θα σας το αποδείξω τώρα ευθύς αμέσως, ότι αν πάω στις φωτογραφίες και κρατήσω. Λοιπόν, πατάμε και πηγαίνουμε τέρμα πάνω. Έχουμε φωτογραφία η οποία έχει τραβηχτεί το 2016. Ωραία. Ήταν μια φωτιά που είχε πάρει, από το 2016. Οπότε βλέπετε ότι έχω όλες τις φωτογραφίες από το 2016 μέχρι και σήμερα μέσα στο iPhone μου, ενώ δεν υπάρχουν στο iCloud. Έχουν σβηστεί. Οπότε μην αγχώνεσαι να πατήσεις το κουμπί απλά για να σβηστούν οι φωτογραφίες. Οπότε, μόλις το κάνετε αυτό, συνεχίζουμε το βίντεο. Φεύγουμε από εδώ και πάμε από αυτή την πλευρά για να σας δείξω πώς έχει συνέχεια τώρα από εδώ και μετά στον υπολογιστή μας. Να ξέρετε ότι αν σε περίπτωση το κάνετε αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο προφανώς, γιατί πρέπει ουσιαστικά να κατεβούν όλες τις φωτογραφίες στο κινητό μας. Οπότε αν αργήσει μην αγχωθείτε καθόλου, είναι απολύτως φυσιολογικό, μπορεί να κάνει και δύο μέρες αν έχετε κακή ταχύτητα ίντερνετ. Μη σας κάνει εντύπωση. Οπότε μόλις τελειώσει η διαδικασία θα το καταλάβετε, θα σας βγάλει μήνυμα. Μετά συνεχίζουμε τη διαδικασία. Θέλει χρόνο και θέλει τα βήματα ακριβώς όπως τα είπαμε. Με τη σειρά, μεθοδικά, για να γίνει. Γιατί θα μου γράψετε στα σχόλια από κάτω, Γιώργο, σε μένα δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, γιατί δεν έκανε σωστά τα βήματα. Δεν γίνεται σε μένα να γίνει και σε σένα να μην γίνει. Η φάση έχει ως εξής. Καταρχάς, πόσοι θυμάστε αυτό το setup. Peace. Λοιπόν, είναι λίγο συγκινητικό να ξαναγυρνάω εδώ και να κάνω βίντεο. Όχι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Όπως είπα, αν έχουμε κάνει τα βήματα σωστά και έχουμε αναμείνει λίγη ώρα ανάλογα με την ταχύτητα και ανάλογα τον όγκο των αρχείων. Τώρα εμένα είναι 100 γίγα με οι δικές μου. Παίρνουμε το κινητό μας, πολύ βασικό. Τώρα, εμένα συνδέθηκε το iPhone στον υπολογιστή. Αν ανοίξω τον υπολογιστή μου και πάω ο υπολογιστής μου. Α, εδώ πέρα προφανώς θα μας ζητήσει να βάλουμε ότι το κινητό είναι αξιόπιστο και μεταφορά των φωτογραφιών. Να σας το δείξω λίγο πώς βγαίνει. Και γίνει αξιόπιστος πλέον ο υπολογιστής μας, θα μας βγάλει στον υπολογιστή μας. Ήθελα και Windows 11. Λοιπόν, iPhone. Ωραία, το έχουμε. Να το φέρω λίγο πιο εδώ. iPhone. Μόλις το πατήσουμε το iPhone, βλέπετε ότι εμένα από τα... έχω 23,9 γίγα ελεύθερα. Από τα 256. Εδώ μας βγάζει ένα φάκελο DCIM. Ο DCIM ο φάκελος είναι ο κλασικός φάκελος ο οποίος έχει μέσα φωτογραφίες σε κάμερες και κινητά γενικότερα, έτσι νομίζω το γνωρίζετε περισσότεροι. Αν τον πατήσω το φάκελο βλέπετε ότι ανοίγουν φάκελοι, 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 φάκελοι. Τώρα, από τους πιο παλιούς που είναι αυτές τις φωτογραφίες, αυτό το αρχείο δημιουργήθηκε ιδιότητες το 1970 λέει ότι δημιουργήθηκε, εγώ το τροποποιήθηκε, μπήκε στο κινητό μου το 21 ή τροποποιήθηκε το 21. Τέλος πάντων, είναι το πιο παλιό αρχείο που έχω στον υπολογιστή μου, μια εφαρμογή που είχα κατεβάσει και μπήκανε μέσα στο κινητό μου οι φωτογραφίες αυτές. Πάμε σε το δεύτερο φάκελο. Συνεχίζει εδώ πέρα αυτό. Πάμε εδώ. Εδώ. Αυτή η φωτογραφία, ας πούμε. Είναι το Imaret με drone. Που δημιουργήθηκε το 2006 και τροποποιήθηκε το 2018. Βλέπετε ότι είναι και πολύ παλιές φωτογραφίες μέσα στο κινητό, έτσι. Εδώ είναι μια φωτογραφία που έχω κατεβάσει από το ίντερνετ. Το 2011 μπήκε στο τηλέφωνο αυτή η φωτογραφία. Βλέπετε ότι έχει όλες τις φωτογραφίες με τη σειρά. Αυτή είναι μια φωτογραφία που έφτιαξα εγώ. Τώρα, ας πάω χαμηλά. Βλέπετε ότι λέει 2022 τέταρτος, Απρίλιος. 2022 τέταρτος, τέταρτος, τρίτος. 2022 δεύτερος, δεύτερος, δεύτερος. Αυτές εδώ είναι οι φωτογραφίες οι τελευταίες που έχω μέσα στο κινητό μου. Και τα βίντεο, έτσι. Όλα. Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Εδώ είναι η τελευταία φωτογραφία που δημιουργήθηκε στο κινητό μου. Το βίντεο. Βίντεο, ναι. Δεν θα ανοίξει ποτέ. Windows! Λοιπόν, ας τα αφήσουμε το βίντεο. Ας πατήσω εδώ τη φωτογραφία. Είναι... Και αυτό βίντεο είναι. Και αυτό βίντεο είναι. Και αυτό βίντεο είναι. JPEG. Αυτό είναι φωτογραφία. Ιδιότητες. Αυτό δημιουργήθηκε 17 Τετάρτου. Το τελευταίο. By the way, είναι όλες, έτσι, τώρα μην μπαίνω στη διαδικασία να ψάξω, αν είναι όλες. Λοιπόν, και θα σας αποδείξω πώς είναι όλες και με το παραπάνω. Αν κάνω στο φάκελο ιδιότητες, βλέπετε ότι θα φορτώσει
Εδώ πέρα σας το είχα δείξει και στο story στο Instagram. Προφανώς το γνωρίζεις αν έχεις κάνει follow στο Instagram. Βλέπετε εδώ πέρα ότι θα φορτώσουν τα αρχεία. Να σας κάνω spoiler alert ότι οι φωτογραφίες είναι 22.000 plus, 23.000 κοντά και γύρω στα δεν ξέρω πόσα βίντεο. Συνολικά βασικά είναι 23.000 αρχεία σύνολο, αν δεν έχω λάθος. Οπότε βλέπετε η όγκος των αρχείων. Τώρα εγώ μπορώ να κάνω copy όλα τα πάντα στην επιφάνεια. Οπότε αυτό το αφήνω να φορτώσει και πάμε εδώ πέρα. Δεν θα τους επιλέξω όλους γιατί προφανώς είναι 150 γίγα οι φωτογραφίες. Δεν θέλω να τις κρατήσω backup γιατί δεν με νοιάζει. Οπότε θα κάνω αντιγραφή τον φάκελο, αντιγραφή και επικόλυση στην επιφάνεια. Έναν φάκελο από όλους. Βλέπετε ότι πέρασε. Ωραία. Είναι ο φάκελος 17001. Όλα τα αρχεία εδώ. Όλα τα αρχεία εδώ. Και για να δούμε αν είναι όλα τα αρχεία εκεί και όλα τα αρχεία εδώ. Ιδιότητες. 30 αρχεία. Στον φάκελο μόνο αυτόν. Ιδιότητες. 30 αρχεία. Οπότε περάστηκαν όλα τα αρχεία. Αυτό ακόμα φορτώνει, είναι 103 γίγα, αλλά ακόμα φορτώνει. Δεν είναι μόνο 15.427 αρχεία, είναι περισσότερα. Και φόρτωσε 170 γίγα, 22.833 στοιχεία. Τώρα, θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ βασικό. Θα του δώσετε χρόνο. Μην πάτε μου το ανοίξετε και περιμένετε να γίνει σε δευτερόλεπτα. Αυτό εδώ πέρα το μηχανηματάκι είναι ένας σκληρός δίσκος που αποθηκεύει αρχεία. Όταν το συνδέσεις στον υπολογιστή σου, είναι σαν να συνδέσεις ένα σκληρό δίσκο, οπότε θέλει χρόνο να φορτώσει τα αρχεία που έχει μέσα. 170 γίγα και 22.833 αρχεία, στοιχεία, είναι πολλά. Οπότε μην πάτε και το πατήσετε, ειδικά αν έχετε αργό λάπτοπ, θα κάνει περισσότερο χρόνο. Το προφανές, έτσι λογικό είναι. Και για να σας δείξω κιόλας και του λόγου το αληθές, 137,9 GB είναι οι φωτογραφίες που έχω εγώ στο κινητό μου. Και 170 γίγα είναι εκεί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Θα έπρεπε να σημαίνει το αντίθετο. Γιατί θα μου πεις, αν έπαιρνε λιγότερες, θα ήταν προφανώς λιγότερα. Αλλά αυτό είναι περισσότερο. Γιατί? Γιατί έχει διαφορετική ογκομέτρηση αρχείων. Τα Windows διαβάζουν διαφορετική ογκομέτρηση σε σχέση με τα iPhone. Τα iPhone συμπιέζουν, έχουν μια διαφορετική κωδικοποίηση. Οπότε, γι' αυτό και τα αρχεία είναι περισσότερα. Καλό είναι να είναι περισσότερα και όχι λιγότερα, γιατί λες ότι περνάνε σίγουρα όλα. Αυτά. Οπότε, θέλει χρόνο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου άρεσε και άλλο τέτοιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα το επόμενο βίντεο. Επίσης, ξέρεις πολύ καλά, Instagram το πιο βασικό και dimidzo.gr για να μην χάνεις νέα για την αγαπημένη μας εταιρεία. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι όλοι καλά.